εκπομπή Παρησία με τον Γιώργο Οικονόμου. Καλησπέρα. Είμαι η Αγγελική Τζουμελέα και η εκπομπή Παρησία με τον Γιώργο Οικονόμου. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Συναντιόμαστε πάλι μετά από πολύ καιρό και νομίζω ότι δικαιώνεσαι για όλα αυτά που έλεγες για την κομματοκρατία και το πώς δουλεύει πέρα από την Ελληνική Βουλή ο συνδικαλισμός και οι εργατοπατέρες που τα κόμματα έχουν μέσα στο κίνημα. Από το ξεπούλημα που έγινε στην πρόταση για απεργία των εκπαιδευτικών. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που είδαμε ήταν η κυριαρχία των κομμάτων, η οποία οδήγησε σε αυτό που οδήγησε. Και εδώ μας δίνεται ευκαιρία να πούμε λίγα πράγματα σχετικά με αυτό, ότι και ο συνδικαλισμός, όπως τον ξέρουμε σε αυτή τη χώρα, έχει πια αποτύχει και θα πρέπει να ξανασκεφτούμε αυτά τα πράγματα από την αρχή. Δεν είναι τίποτε δεδομένο. Μέσα στην χρεοκοπία τη γενική υπάρχει και η χρεοκοπία του συνδικαλιστικού κινήματος. Και αυτό το πρόβλημα με τους καθηγητές μας δείχνει ακριβώς το μέτρο αυτής της αποτυχίας. Και ας ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα. Γιατί τέλος πάντων αυτοί οι άνθρωποι, οι καθηγητές, δεν μπόρεσαν να απαλλαγούν από τα κομματικά τερτύπια, από τις κομματικές γραμμές? Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που μας οθεί στην καρδιά του προβλήματος και της δημοκρατίας. Δηλαδή εδώ δεν είναι κάτι το δύσκολο, κάτι το ακατόρθωτο, το οποίο μετατοπίζεται μακριά στο μέλλον ή κάποιο ωραίο σχέδιο που μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει ουτοπία. Εδώ είναι κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, κάποιες χιλιάδες, οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν κάποιον άλλο ρόλο, κάποια άλλη συμμετοχή μέσα στα κοινά, σε αυτά που τους αφορούν. Αλλά αυτό που είδαμε ουσιαστικά ήταν στο κρίσιμο σημείο να αφαιθούν στους υποτίθεται αντιπροσώπους. Και εδώ πρέπει να μπει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι το θέμα που έχουμε τονίσει και θα τονίσουμε αναλυτικά σε κάποια άλλη εκπομπή. Είναι το θέμα της δημοκρατίας που είναι η κλήρωση. Θα μπορούσε κάλλιστα μέσα στα σωματεία τα εργατικά και στους καθηγητές που μιλάμε να υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο, αυτό που λέμε σήμερα, που βγαίνει με εκλογές και με ψηφοδέλτια των κομμάτων, να βγαίνει με κλήρωση. Δηλαδή, εάν όλοι δεχόμαστε ότι είμαστε ίσοι, και εδώ στην προηγουμένη περίοδο, στην προηγουμένη για τους καθηγητές ή για οποιοδήποτε άλλο σωματείο, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ικανότητα που να απαιτείται από τον συμμετέχοντα για να βγει στο Συμβούλιο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ικανότητες που απαιτούνται για τα διοικητικά συμβούλια της ΕΛΜΕ ή της ΟΛΜΕ. Αντιθέτως, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν έχουν τις ιδιαίτερες ικανότητες του κομματίζεστε και του παραταξίες, θα λέγαμε. Δηλαδή να φτιάχνουν παρατάξεις με τα κόμματα που ξέρουμε ότι λιμένονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια το ευρύτερο κίνημα που θα μπορούσε να διεκδικήσει πράγματα για τον εαυτό του. Εάν λοιπόν θα θέλαμε να εισαγάγουμε, και είναι πολύ εύκολο να μπει μέσα αυτό το πράγμα, ένα δημοκρατικό στοιχείο, θα ήταν η κλήρωση ή η εκπεριτροπής διοίκηση των σωματείων. Δηλαδή υπάρχει η τοπική ΕΛΜΕ στην Ετωλακαρνανία, ας πούμε, παράδειγμα, που έχει τόσα μέλη, ξέρω εγώ, 500 μέλη. Αυτά τα μέλη μπορούν κάλλιστα όλη τη χρονιά να εναλλάσσονται στην εκπροσώπηση της βάσης. Αλλά το κυρίαρχο θα ήταν η Γενική Συνέλευση. Αυτό είναι ένα, ας το πούμε έτσι, υβρίδιο που λέμε άμεση δημοκρατίας. Από τη στιγμή όμως που αφήνεσαι, βγάζεις το Διοικητικό Συμβούλιο και αφήνεσαι αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο με εκλογές, έχει χαθεί το παιχνίδι. Όπως χάθηκε τώρα και χάθηκε και στο παρελθόν και θα χαθεί και στο μέλλον. Συνεπώς, ένα πράγμα που πρέπει να τεθεί μέσα στα αυτά τα όργανα των καθηγητών και οποιονδήποτε άλλων εργαζομένων, δεν κάνουμε κάποια, ας πούμε, αυτή τη στιγμή προνομιακή μεταχείριση, απλώς μας δόθηκε από την συγκυρία αυτή η ευκαιρία για να τονίσουμε την αναγκαιότητα να αλλάξουν
αντιλήψεις, να αλλάξουν ιδέες, να αλλάξουν συμπεριφορές και οι άνθρωποι να πάρουν αυτό που λέμε τις τύχες στα χέρια τους. Διότι αυτό είναι το σημαντικό. Λέγοντας να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας στο ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο, το ίδιο πράγμα μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και στις επιμέρους ενώσεις και συλλογικότητες που υπάρχουν τα άτομα. Και για να τελειώσουμε πάνω σε αυτό το θέμα, το ίδιο πράγμα θα μπορούσαμε να πούμε και για τις μαθητικές κοινότητες μέσα στα σχολεία, που μαθαίνουν από μικρή σε αυτή την απάτη των εκλογών. Δηλαδή υπόσχονται, λένε πράγματα και εκλέγονται οι πιο επιτίδη, οι πιο καπάτσι, οι πιο, ας το πούμε, μην το χαρακτηρίσουμε, πάση περιπτώσει θα μπορούσε και από τις μαθητικές κοινότητες να έχουν ως χαρακτηριστικό, και υποτίθεται αυτό είναι το χαρακτηριστικό και το βασικό όργανο, η Γενική Συνέλευση των Μαθητών, και μετά όλοι οι μαθητές να είναι με κλήρωση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να βγαίνουν, να εναλλάσσονται και να εκτελούν τις αποφάσεις της συνέλευσης ή εκ περιτροπής. Σήμερα είναι η τάδε, μετά από λίγο διάστημα θα οριστεί αυτό το πράγμα, δεν έχει σημασία τώρα, τεχνικά είναι δευτερεύοντα, αλλά το ουσιαστικό είναι και στους καθηγητές και στους μαθητές και σε οποιοδήποτε κλάδο εργαζομένων η συνέλευση των ανθρώπων έχει την προτεραιότητα, την απόλυτη κυριαρχία και βγάζουν εκ περιτροπής ή με κλήρωση τα όργανα τα οποία θα εκτελέσουν τις αποφάσεις της συνέλευσης. Έτσι και αφαιθεί ο εκπρόσωπος, πώς το λένε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχει τον κύριο λόγο, έχει χαθεί το πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι χάνεται ουσιαστικά η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Όταν αναθέτεις σε ένα εκπρόσωπο να εκτελέσει τις αποφάσεις σου, μπαίνει σε αυτό το κίνδυνο που είδαμε τώρα στην πράξη. Ουσιαστικά να ξεπουλιούνται οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, που είναι το κυρίαρχο όργανο. Βέβαια, από την άλλη μεριά, έχουμε στις σκουριές ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που λέμε δηλαδή. Εκεί οι αποφάσεις είναι συλλογικές και ο ίδιος ο κόσμος έχει αναλάβει να εκτελέσει τις αποφάσεις. Εκεί έχουμε πιο ξεκάθαρη την ουσία αυτού που λέμε άμεση δημοκρατία. Ναι, νομίζω ξαναμιλήσαμε και στο παρελθόν για τις σκουριές. Μακάρι να έχουν έτσι τα πράγματα. Βεβαίως έχουν γενικές συνελεύσεις. Αλλά το θέμα όμως που δεν τέθηκε στις σκουριές και κατά τη γνώμη μου είναι ένα θέμα που έχει οδηγήσει σε μια κλιμάκωση της βίας, σε ένα διχασμό, και βλέπουμε τι γίνεται εκεί με επιθέσεις, με από τη μια τα ΜΑΤ και η κυβέρνηση, από την άλλη οι κάτοικοι, μέσα σε μια σύγκρουση που περνάνε από δίκη τώρα οι διάφοροι και θα συνεχιστεί αυτή η σύγκρουση. Θα μπορούσε κάλλιστα, κατά τη γνώμη μου, να έχει υπάρξει μια άλλη διευθέτηση και μια άλλη νομιμοποίηση αυτής της κινητοποίησης. Δηλαδή να έχει γίνει ένα, ας το πούμε έτσι, ένα άτυπο δημοψήφισμα στις σκουριές από τους κατοίκους εκεί. Με ποια έννοια? Ουσιαστικό δημοψήφισμα, οι ίδιοι κάτοικοι θα είναι υπεύθυνοι, θα φέρουν τους μεν και τους δε, την μία άποψη και την άλλη άποψη, εξαντλητικά, θα επιχειρηματολογήσουν. Και εδώ είναι η εκπαίδευση που λέμε η ουσιαστική, η ενημέρωση δηλαδή, από τις δύο πλευρές. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση όταν συμμετέχεις και ενημερώνεσαι, είναι η ουσιαστική εκπαίδευση και για αυτό το θέμα το συγκεκριμένο που τους απασχολεί, αλλά και για ευρύτερα. Μαθαίνεις δηλαδή να ακούς, να σέβεσαι τη γνώμη του άλλου, αναπτύσσεται, ανοίγει ο οριζοντάς σου με τους ανθρώπους που θα πούν σχετικά θέματα πάνω στο θέμα, στο συγκεκριμένο θέμα. Και μετά στο τέλος αποφασίζει η κοινότητα, αποφασίζουν οι κάτοικοι. Αυτό θα μπορούσαν να είχαν κάνει από την αρχή και να είχαν άλλη νομιμοποίηση. Αλλά τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό από την πλευρά μου. Παρά αντίθετα, κάνουν τις πορείες, τις κινητοποιήσεις που οπωσδήποτε είναι σημαντικές. Αλλά η συνέλευση να βγάλει τι δεν θέλουμε, λέει αυτό το πράγμα. Δεν έχει εξηγήσει την κοινωνία γιατί δεν το θέλει. Στην ίδια την κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια συνέλευση όλων των κατοίκων, και οι μεν και οι δε, εκεί να ακουστούν οι αντίθετες απόψεις, και όχι είμαστε εμείς που λέμε μόνο
να μην γίνει, και όχι είναι οι άλλοι που λένε να γίνει, αλλά όλοι μαζί μέσα να ακουστούν ήρεμα οι απόψεις, χωρίς προσβολές, χωρίς αντεγλύσεις και τραμπουκισμούς, να σεβαστεί ο καθένας τη γνώμη του άλλου, την αντίθετη, γιατί εδώ έχουμε δύο ουσιαστικά αντίθετες γνώμες, και στο τέλος να γίνει ψηφοφορία και να ψηφίσει. Αυτό είναι η δημοκρατία. Δεν υπάρχει. Αυτό μπορεί άνετα να γίνει. Γιατί μας λένε κατά καιρούς ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο, είναι η ουτοπία, ο κόσμος δεν θέλει. Εδώ μπαίνουμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Και μιας και το είπαμε αυτό, να δούμε ένα άλλο παράδειγμα που έχει γίνει και είναι, μας δείχνει ότι είναι εφικτό αυτό το πράγμα να γίνει στις μέρες μας. Ένα θέμα, νομίζω δεν το είπαμε, για τον Παρουτάδικο στο Εγάλεο. Ναι. Το είπαμε. Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές εδώ με το θέμα του Παρουτάδικου. Στη δικιά μας εκπομπή εδώ. Όχι στη δική μας εκπομπή. Ωραία. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω, τουλάχιστον να πούμε και τη δικιά μας άποψη, είναι ότι εκεί, για να εξηγήσουμε εν ολίγης ποιο είναι το θέμα, υπήρχε ένα μέρος εκεί που ήταν παλιά ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε μπαρούτα, εξού και Παρουτάδικο, μετά πέρασε στο Δήμο, είναι ένας ελεύθερος χώρος όπου πηγαίνει ο καθένας και περνάει τον ελεύθερο χρόνο του. Το θέμα που μπήκε είναι το εξής, ότι κάποιοι εκεί θεώρησαν καλό ότι πρέπει να γίνει τον νηπιαγωγείο εκεί, που δεν υπήρχε άλλος χώρος για να γίνει. Οι άλλοι όμως κάτι και αντιδρούν, σου λέει εδώ δεν θέλουμε νηπιαγωγείο, θέλουμε άλλα πράγματα, να είναι πάρκο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε μπορεί να πει ο καθένας. Αποφάσισαν λοιπόν οι κάτοικοι ότι πρέπει να γίνει ένα δημοψήφισμα. Να ακουστούν οι μεν και οι δε αποφάσεις, απόψεις κτλ. Και στο τέλος να βγει μια απόφαση. Δεν ξέρω την έκβαση αυτού και πραγματικά θα τη μάθουν για να ενημερώσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Επειδή το έχω, είμαι πολύ κοντά και στις συνελεύσεις εκεί, δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ουσιαστικά το δημοψήφισμα το επέβαλε ο Δήμος και όχι οι κάτοικοι. Η απόφαση των κατοίκων, τη συνέλευση των κατοίκων, ήταν να μην γίνει δημοψήφισμα. Και μάλιστα όχι σε όλο το Εγάλεο, αλλά επέβαλαν το δημοψήφισμα μόνο στο δημοτικό διαμέρισμα που είναι στην περιοχή του Παρουτάδικου. Έπιασε λοιπόν ο Δήμος και έπαιρνε τηλέφωνα τους δικούς του ανθρώπους να πάνε να ψηφίσουν. Παρόλα αυτά βγήκε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος υπέρ του να μην γίνει ο βρεμοφωνηπιακός σταθμός εκεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι παίζουν πάρα πολλά συμφέροντα. Δηλαδή πολλές φορές το δημοψήφισμα το χρησιμοποιούν ως εργαλείο οι εξουσιαστικοί παράγοντες, ακριβώς γιατί πιστεύουν ότι με την επιρροή που έχουν θα επιβάλλουν το δικό τους αποτέλεσμα. Το δημοψήφισμα, εάν δεχτούμε αυτά που υπάρχουν τουλάχιστον στην πραγματικότητα, είναι ακριβώς αυτό που λέει η ίδια η λέξη. Δηλαδή ψηφίζει ο Δήμος. Δεν υπάρχει κάποια άλλη ερμηνεία παρά μόνο αυτή. Εάν τώρα αυτό έρχεται από τα πάνω, οπωσδήποτε κάπου υπάρχει μια χειραγώγηση. Το θέμα είναι οι άνθρωποι να μπορέσουν να μην χειραγωγηθούν και να κάνουν το δικό τους δημοψήφισμα. Όταν λοιπόν μιλάμε για δημοψήφισμα εδώ πέρα, μιλάμε να προέρχεται από τους ανθρώπους από κάτω και να μην επιβάλλεται η άποψη του οποιοδήποτε. Και το δημοψήφισμα έχει αυτή την έννοια που είπα και μόνο. Ανεξαρτήτως, εάν εσύ δεν μπορείς να το προκαλέσεις το δημοψήφισμα και έρχεται κάποιος άλλος, ο Δήμος, θα πρέπει εσύ να επιβάλλεις αυτό που, να αγωνιστείς, έτσι, να βάλεις αυτό που νομίζεις ότι είναι το σωστό. Δηλαδή πώς? Όλος ο κόσμος θα συμμετάσχει σε αυτό το πράγμα, θα ενημερωθεί κυρίως και θα πούν τις απόψεις ο καθένας. Εάν δεν υπάρχει αυτό, δεν είναι ένα γνήσιο δημοψήφισμα. Μιλάμε λοιπόν για γνήσιο δημοψήφισμα και όχι όπως θέλει ο καθένας να το κάνει. Μέσα σε αυτή την οπτική εγώ μιλάω πάντα. Και δεν μπορώ να ξέρω τις προθέσεις του δημάρχου ή του οποιοδήποτε δημάρχου. Και εν πάση περιπτώσει, εάν ο δήμαρχος τους χειραγώγησε από μια άποψη, είναι ευθύνη δικιά τους. Και εν πάση περιπτώσει, ποιος έβγαλε τον δήμαρχο? Οι ίδιοι τον βγάλανε. Για να έρθουμε και στο τέτοιο στις σκουριές. Ένας βασικός αντίπαλος στις σκουριές εκεί πέρα, για αυτό που θέλουν οι κάτοικοι, η πλειοψηφία των κατοίκων, έτσι, είναι ο δήμαρχος που βγάλανε, ο περιφερειάρχης, πώς το λένε. Ο Πάχτας. Λοιπόν, αυτός είναι γνωστός διαπλεκόμενος και τον βγάλανε οι ίδιοι οι κάτοικοι. Λοιπόν,
Είναι μια φοβερή αντίφαση εδώ πέρα. Απ' τη μια λοιπόν δεν θέλουμε αυτό όταν θίγονται τα συμφέροντά μας, και απ' την άλλη βγάζουμε τον Δήμαρχο, και μετά ο Δήμαρχος όταν κάνει δημοψήφισμα δεν μπορούμε εμείς να ξεφύγουμε από τη χειραγώγηση που θέλει να επιβάλλει ο Δήμαρχος. Κάθε εξουσία θέλει να επιβάλλει τη χειραγώγηση οπωσδήποτε. Τα δικά της συμφέροντα. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εάν λοιπόν, όπως και στους καθηγητές, όταν η ΟΛΜΕ και η ΕΛΜΕ θέλησαν και επέβαλαν την άποψή τους, ο κόσμος δεν αντιστάθηκε. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Αυτά που χρειάζεται μια συνεχής επαγγείλυμση, όπως λέγαμε και την άλλη φορά. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάμε για βάση κάτω, να εκφραστεί η βάση και να γίνει ένα δημοψήφισμα, χωρίς εμείς να αγωνιστούμε για να γίνει αυτό το δημοψήφισμα το γνήσιο και το σωστό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και από τη στιγμή που από πάνω προσφέρεται κάποιο δημοψήφισμα, πρέπει εσύ να προσπαθήσεις μέσα στις εκάστοτε συνθήκες να το αλλάξεις προς όφελός σου. Νομίζω ότι αυτό κάνανε οι κάτοικοι στο Εγάλεο. Προσπαθήσαν, γιατί αγωνίζονται πάρα πολύ καιρό, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο πραγματικά είναι στον δρόμο, ενημερώνουν τους κατοίκους. Και εδώ έχουν έρθει και μας έχουν μιλήσει για την υπόθεση του Μπαρουτάδικου. Και κατάφεραν αυτή τη χειραγώγηση που επιχείρησε να κάνει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Εγάλεο να τη μετατρέψουν σε πραγματική επιλογή της βάσης. Πράγμα, να μην γίνει το δημοψήφισμα. Ναι. Και τι θέλουν λοιπόν, δεν θέλουν δημοψήφισμα. Τι θέλουν. Να επικρατήσει η δικιά τους γνώμη. Αυτό δεν είναι, αυτό θέλω εγώ να πω. Δηλαδή, ή θα επιβάλλεις εσύ το δημοψήφισμα, ή από τη στιγμή που θες εσύ τη δικιά σου άποψη, τη δικιά σου, πρέπει να την εκθέσεις μέσα στην κοινότητα. Δεν είναι επειδή εμείς δεν θέλουμε ένα πράγμα, σημαίνει ότι έχουμε το δίκιο. Το δίκιο πρέπει να το κρίνει μια κοινότητα. Ακριβώς. Αυτό όμως λοιπόν είναι το σημαντικό που πρέπει να. Και αυτό προσπαθούμε εδώ πέρα να πούμε. Έχουμε εμείς μια άποψη και νομίζουμε, και αυτή τη στιγμή μιλάμε, και οπωσδήποτε έχουμε και ανοιχτό τον κόσμο να επεμβαίνει και να λέμε απόψεις, αλλά το θέμα δεν είναι η άποψη. Όλοι μας μπορεί να έχουμε μια άποψη, και σήμερα έχουμε αυτό το χάος και την γιγιώνα των απόψεων. Το θέμα είναι να έχουμε μέσα ένα πλαίσιο, ένα στόχο και μια δικαιολόγηση, ένα επιχείρημα, ένα λόγο. Γιατί αυτός ο λόγος δεν συγκροτείται μόνο από εμάς τους ίδιους με τη δικιά μας άποψη, συγκροτείται μέσα από την αντιπαράθεση με την άλλη. Και αν αυτό δεν υπάρχει, δεν μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε για κάτι άλλο. Εάν δεν υπάρχει αντιπαράθεση με το άλλο, μέσα σε μια ελεύθερη συνέλευση, δεν μιλάμε για δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι, εκεί πρέπει να γίνει το πράγμα. Έχω εγώ την άποψη, έχει ο άλλος την άποψη, τι γίνεται. Πρέπει αυτές οι απόψεις να συγκρουστούν μέσα ελεύθερα. Με όμορφα να συγκρουστούν, όχι να βριστούμε και να κάνουμε, έτσι δεν είναι αυτό το πράγμα, ενώ με επιχείρημα. Με έλογο επιχείρημα για να πείσουμε. Όχι επειδή θέλουμε εμείς αυτό είναι το σωστό και εσείς θέλετε το άλλο και είστε, δεν ξέρω εγώ τι είστε, οι διάφοροι χαρακτηρισμοί που ακούμε. Το σημαντικό λοιπόν είναι να υπάρξει ένας διάλογος, αλλά για να υπάρξει διάλογος πρέπει να υπάρξει λόγος. Και λόγος σημαίνει επιχείρημα. Και επιχείρημα σημαίνει να πείσεις, να ανατρέψεις πρώτα την αντίθετη άποψη και να πείσεις την κοινότητα για το σωστό της άποψής σου, που μπορεί να μην περάσει η άποψή σου. Δεν σημαίνει ότι πάντα θα περνάει, αλλά όμως όταν σέβασε την κοινότητα, τη συνέλευση, είσαι εκεί πέρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, θα πρέπει να δεχθείς ότι μπορεί η άποψή σου να μην περάσει μες στην κοινότητα, θα περάσει κάποια άλλη φορά. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, σεβασμός της αντίθετης άποψης σημαίνει την ακούω και προσπαθώ να την ανατρέψω. Όχι με τραμπουκισμούς, με φωνές, με ύβρις, με τσαμπουκά και επειδή είμαι εγώ με πλειοψηφία, αλλά με ένα επιχείρημα, με έλεγχο επιχείρημα. Όπως γινόταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, παράδειγμα, για να πούμε και από την πραγματικότητα, όπως γινόταν μέσα στην πλατεία Συντάγματος όταν γινόταν οι συγκεντρώσεις εκεί και οι συνελεύσεις, που σε λίγες μέρες, 25 Μαΐου, έχουμε την επέτειο, δηλαδή 2 χρόνια έτσι, μετά την πρώτη συγκέντρωση που έγινε εκεί. Αυτό λοιπόν είναι το ουσιαστικό. Και γιατί είναι και ουσιαστικό. Είναι αυτό που λέμε εδώ και μας απασχολεί και πολλές φορές. Είναι και θέμα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση δεν βγαίνει από την άποψη τη δικιά μου που έχω εγώ. Η εκπαίδευση βγαίνει ακούγοντας και τον άλλον. Τοποθετώντας την άποψή μου μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και εκεί συγκρούνται αυτά τα πράγματα, βρίσκεις περισσότερα επιχειρήματα
Και ο ψυχικός σου κόσμος και ο πνευματικός κόσμος αναγκάζεται να μπει σε ένα άλλο δρόμο που δεν τον είχε σκεφτεί από πριν. Και βγαίνεις και διαφορετικός. Ασχέτως αν έχασες ή κέρδισες. Το θέμα είναι ότι έκανες μια εκπαίδευση και αυτοεκπαίδευση. Και με τον τρόπο σου και με τα λόγια σου και με τη συμπεριφορά σου εκπαίδευσε, συνετέλεσε δηλαδή και στον άλλον. Στην εκπαίδευση του άλλου. Αυτό είναι το βασικό δηλαδή. Είναι να μάθουμε να συνυπάρχουμε με την αντίθετη και τη διαφορετική άποψη. Και να συμμετέχουμε. Ακριβώς. Και να συμμετέχουμε. Γιατί σε αυτές τις διαδικασίες των συνελεύσεων πολλές φορές ο περισσότερος κόσμος δεν συμμετέχει. Είναι ένα πρόβλημα αυτό και οπωσδήποτε εξαρτάται από το ποιόν των ανθρώπων και αυτό είναι το ζητούμενο και το ευκταίο. Δηλαδή να συμμετέχει ο κόσμος, αλλά ο κόσμος θα συμμετάσχει νομίζω όταν πραγματικά πρόκειται να αποφασίσει, όταν αυτό το οποίο κάνει ο χρόνος που διαθέτει από τη ζωή του, έτσι ουσιαστικά αυτά που κάνουμε στη ζωή είναι και θέμα χρόνου, έτσι όλα δουλεύουμε, έχουμε το σπίτι, την οικογένεια, άρα θα πάμε σε μια συνέλευση όταν νομίζουμε ότι κάτι ουσιαστικό θα κάνουμε. Και το ουσιαστικό είναι όταν εμείς θα αποφασίσουμε και θα αποφασίσουμε αυτό το πράγμα να το εκτελέσουμε και να το τηρήσουμε. Ό,τι αποφασίσουμε, έτσι. Από τη στιγμή που λέμε έχει σημασία για μας η συνέλευση, η βάση, ο κόσμος, θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση του κόσμου. Όχι επειδή βγήκε διαφορετική από εμάς, σημαίνει δεν είναι σωστή. Δεν υπάρχει σωστό. Το σωστό είναι αυτό που αποφάσισε η συνέλευση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να γίνει και εφαρμογή στην πράξη της απόφασης της συνέλευσης. Δηλαδή, η δράση είναι επίσης πολύ σημαντική και δίνει το κίνητρο στον κόσμο να κατέβει στις γενικές συνελεύσεις. Γιατί αν καθόμαστε και κουβεντιάζουμε και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία της δράσης, ο κόσμος απογοητεύεται, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και γι' αυτό βλέπουμε να συσπυρώνονται συνελεύσεις και ομάδες που έχουν ένα ιστορικό δράσεων. Ναι, βέβαια αυτό είναι. Δηλαδή όταν λέμε να αποφασίσουμε κάτι, δεν είναι τα αποφασίζουμε, είναι το σημαντικότερο, το δεύτερο σημαντικότερο και συμπληρωματικό είναι να εκτελέσουμε, να υλοποιήσουμε αυτή την απόφαση. Αποφασίσαμε δηλαδή ότι πρέπει να γίνει αυτό. Θα βγει μια επιτροπή με κλήρωση ή εκπεριτροπής ή με εκλογές όταν πρόκειται για κάτι σημαντικό που απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες, αλλά αυτή η επιτροπή που θα βγει θα πρέπει να είναι ανα πάσα στιγμή ανακλητή πάλι από τη συνέλευση, θα δίνει λόγο στη συνέλευση. Δεν θα μπορεί να σφετερίζεται και να υπεξαιρεί το λόγο της συνέλευσης όπως έγινε με τους καθηγητές. Αυτό λοιπόν το σημαντικό είναι ότι αυτό το οποίο αποφασίζουμε πρέπει να εκτελείται, να υλοποιείται. Όχι βγάζουμε αποφάσεις και δεν εκτελούνται. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα και μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή την κουβέντα που γίνεται μέσα στη συνέλευση, ακριβώς όπως είπα αυτό εκπαιδευόμαστε, υπάρχει μια παιδεία εκεί και υπάρχει και μια παιδεία απ' την άλλη στην ελευθερία για να συνδέσουμε αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο. Η ελευθερία όπως λέγαμε δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο, επειδή εμείς αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε τον εαυτό μας ελεύθερο, έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε ελεύθεροι. Η ελευθερία είναι δεδομένη, είναι μέσα σε ένα χώρο κοινωνικό και συλλογικό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτός ο χώρος, ο συλλογικός και ο κοινωνικός, δεν είμαστε ελεύθεροι. Αυτό πρέπει να μας γίνει κατά κάποιο τρόπο συνείδηση. Η ελευθερία λοιπόν έχει να κάνει όχι μόνο με την ατομική μας ελευθερία, το ότι μπορούμε και μιλάμε αυτή τη στιγμή ακόμα ελεύθερα και λέμε τις απόψεις μας ή στο σπίτι μας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχει να κάνει με την ευρύτερη κοινότητα στην οποία ζούμε και υπάρχουμε. Και η ευρύτερη αυτή κοινότητα, όπως λέγαμε και την άλλη φορά, δίνει το στίγμα της πολιτικής ελευθερίας, δηλαδή η συμμετοχή που λέγαμε. Από τη στιγμή που δεν συμμετέχεις στις αποφάσεις σου, από τη στιγμή που δεν συμμετέχεις σε θέσπιση των νόμων, που δεν αποφασίζεις για τη ζωή σου, δεν είσαι ελεύθερος πολιτικά. Ατομικά είσαι ελεύθερος, μιλάμε, κάνουμε, πηγαίνουμε ταξίδια, οτιδήποτε, αλλά δεν έχουμε την πολιτική ελευθερία και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που μας λείπει. Και αυτή η πολιτική ελευθερία βγαίνει από τέτοιες κινήσεις, από συνελεύσεις, από ομαδοποιήσεις, από συλλογικές δράσεις. Και σήμερα ειδικά στη χώρα αυτή που ζούμε
η ελευθερία κινδυνεύει από πάρα πολλούς και ουσιαστικά είμαστε ανελεύθεροι. Ανελεύθεροι με ποια έννοια? Με την έννοια το ότι πρώτον δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που έχουμε στη χώρα, αποφασίζουν κάποιοι άλλοι. Συνεπώς το να μην αποφασίζεις για αυτό που σε ενδιαφέρει δεν είναι θέμα ελευθερίας. Δεύτερον, δεν αποφασίζουν οι άνθρωποι, αλλά παρόλα αυτά πηγαίνουν και βγάζουν στις εκλογές τα κόμματα έχοντας την εντύπωση ότι είναι ελεύθεροι. Έτσι λοιπόν έχουμε μια γενικευμένη ανελευθερία και θα έλεγα μια δουλεία. Από τη στιγμή που δεν είσαι ελεύθερος, είσαι δούλος. Πολιτικός, έτσι, όχι φυσικός. Είσαι πολιτικός δούλος. Και αυτό θα πρέπει να δούμε. Πώς μπορούμε δηλαδή να καταργήσουμε αυτή την πολιτική δουλεία, την πολιτική ανελευθερία και να γίνουμε ελεύθεροι και στο ευρύτερο θέμα. Η ελευθερία λοιπόν σήμερα σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει με την γενικότερη έννοια, έτσι. Αυτό λοιπόν εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κίνημα, και γιατί δεν υπάρχει, έχουμε πει πράγματα, θα λέμε συνεχώς εδώ, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε και το εξής. Συνήθως λέμε ότι η ελευθερία απειλείται από αυταρχικά καθεστώτα, από ολοκληρωτικά, και βεβαίως έχουμε σήμερα ένα αυταρχικό καθεστώς εδώ που έχει κάνει πολλά αντισυνταγματικά πράγματα, και όμως ο κόσμος δεν κάνει τίποτα γι' αυτό, το δέχεται. Και το άλλο επίσης που συμβαίνει είναι ότι δεν υπάρχει κάποια σημαντική αμφισβήτηση, παρά μόνο οργή, παρά μόνο συναισθήματα θλίψης, συναισθήματα δυσαρέσκειας, χωρίς αυτά να μπορούν να μετασχηματιστούν ακόμα σε ένα ουσιαστικό πολιτικό και κοινωνικό κίνημα που θα μπορέσει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση της ανελευθερίας που ζούμε. Γιατί η ανελευθερία δεν είναι μόνο υπόθεση της πολιτικής εξουσίας και των κομμάτων, αλλά ουσιαστικά είναι και έργο μιας βασικής έλλειψης. Της έλλειψης της κριτικής, της έλλειψης της μνήμης, της έλλειψης της θέλησης για κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό που μας... Αυτά προϋποθέτουν παιδεία πάλι. Βεβαίως, είναι συνδεδεμένα. Αυτό λοιπόν που μας συμβαίνει εδώ πέρα είναι η έλλειψη μιας κριτικής και αμφισβήτησης που δεν μπορεί να υπάρξει, ναι μεν επειδή δεν υπάρχει κάποια παιδεία, αλλά απ' την άλλη όταν πάει να δημιουργηθεί αυτή, ο κόσμος χρησιμοποιεί ακριβώς την έλλειψη αυτή της παιδείας ως άλοθη. Δεν έχουμε παιδεία, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Δεν είναι η παιδεία, όπως είπαμε και πριν, μια υπόθεση σχολείου και πανεπιστημίου. Δηλαδή να έχουμε σχολεία και να βγαίνει όλος ο κόσμος στα σχολεία. Αυτό είναι μια εκπαίδευση, έτσι, σημαντική, σημαντικότητα, πρέπει να γίνει. Να καταργηθεί ο αναλφαβητισμός οπωσδήποτε. Αλλά η παιδεία έχει να κάνει με αυτό που λέμε, με το αίτημα της ελευθερίας. Εάν ο άλλος, ο κόσμος, δεν έχει το αίτημα της ελευθερίας μέσα του να είναι ελεύθερος, όσα σχολεία, όσα και να πούμε εμείς εδώ, δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Αυτό λοιπόν το αίτημα της ελευθερίας, πέρα από τις συγκεκριμένες κουβέντες που μπορεί να γίνουν, είναι και μια υπόθεση που αφορά την ιστορία, αφορά πολλά πράγματα, αλλά το θέμα είναι να θέλει ο άνθρωπος να... ο κόσμος αυτός, τέλος πάντων, μας ενδιαφέρει εδώ πέρα, να θέλει να υπάρξει ελεύθερος. Δηλαδή, να μην υποτάσσεται, να αντιδρά, να ασκεί κριτική, να αμφισβητεί και να προσπαθεί να συμμετέχει, να βρεθεί με άλλους ανθρώπους για να μπορέσει να αποκτήσει και να δημιουργήσει ένα συλλογικό κίνημα που να αμφισβητήσει στο τέλος αυτής της πορείας την υπάρχουσα εξουσία για να δημιουργήσει κάτι άλλο. Κάτι άλλο δημιουργικό και ελεύθερο. Ωραία. Να πάμε σε ένα διάλειμμα.
άστο, αφιαστό, για να τα αλλάξεις ζητάς νέους έρωτες, για να λουπάξεις ζητάς ένα σύννεφο, να σου πανίξει αυτά που βάλουνε πριν ξεκινήσεις τη ζητά. Παράσταση να είσαι η πρώτη. Τα μύθη να κρέμονται από τον εξώστη. Την τηλεόραση και η εφημερίδα να σου λένε πως εσύ είσαι η μόνη ελπίδα. Τι ζητάς, τι ζητάς, τι ζητάς από μένα, αγάπη να νίκη. Ζητάς, δεν έχω να δώσω. Τι ζητάς, θα μου λέεις ότι η ζωή κάποια μέρα στο παίρνει με κόπο. Τι ζητάς, τι ζητάς. Ζητάς τα παράνομα, τα χάρια του νόμου. Ζητάς αναγνώριση από τους υποδόμους. Δεν σ' αρέσει όπως λες να το κάνεις με πιο νόμιο. Μα τα χέρια σου μη τρέμω. Σε τελειώνω κάθε τόσο. Τι ζητάς, τι ζητάς. Τι ζητάς από μένα, αγάπη να νίκη. Τι ζητάς, δεν έχω να δώσω. Στο παίρνει με φόβο. Τι ζητάς, ίσως ορισμένα πράγματα επαναλαμβάνονται, αλλά νομίζω η επανάληψη είναι μήτυρ μαθήσεως, όπως λέγανε οι αρχαίοι μον πρόγονοι, για να εμπεδοθούν τα πράγματα. Γιατί δεν έχει σημασία να λέμε τόσο κάθε μέρα καινούργια, κάθε φορά καινούργια. Να εμπεδώνουμε και τα παλιά και μετά πάμε στα καινούργια. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει να κάνει σήμερα με την κατάσταση που μας αφορά, είναι το πώς μπορούν να γίνει η συνειδητοποίηση των ανθρώπων και να γίνουν σημαντικές πολιτικές κινήσεις να μπορέσει να γίνει μια αλλαγή σε αυτή τη χώρα. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι μια σημαντική αλλαγή. Και αυτή την αλλαγή τη χρειαζόμαστε όχι τώρα σήμερα. Η ανάγκη για αλλαγή, τουλάχιστον κατά τη γνώμη τη δικιά μου, που την έχω γράψει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Κάποια φορά θα σας φέρω εδώ κάποια κείμενα από τη δεκαετία του 90 που έχω γράψει, που γράφω ακριβώς για αυτό το θέμα, δηλαδή για την ανάγκη μιας αλλαγής. Κι όμως δεν έγινε τίποτα. Ούτε το 90, ούτε το 2000, ούτε στη δεκαετία του 2010. Και όπως πάνε τα πράγματα, η κατάσταση που υπάρχει, δεν νομίζω να γίνει κάτι σημαντικό πολιτικό, εννοώ, έτσι, όχι επιμέρους κοινής. Γιώργο, γιατί νομίζεις ότι δεν έγινε κάτι? Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι οπωσδήποτε το να γίνονται πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να γίνονται επιμέρους και πώς αλλιώς μπορεί να γίνει. Όμως, το σημαντικό που έχω διαπιστώσει εγώ είναι ότι υπάρχει μία παθητικότητα και μία
εναπόθεση των ευθυνών στα πράγματα, στα κόμματα. Δηλαδή, είτε το κόμμα αυτό το κυβερνών, αυτό το κόμμα το έβγαλε κάποιος κόσμος, έτσι. Δεν το βγάλανε, δεν μπήκε με το ζόρι, δεν το έφερε κάποια δικτατορία, είτε πηγαίνει σε κάποια άλλα κόμματα που λένε ότι του υπόσχονται ότι εμείς θα κάνουμε διαφορετικά από αυτά. Από τη στιγμή λοιπόν που ο κόσμος είναι εγκλωβισμένος σε αυτές τις τέτοιες, δεν μπορεί να συγκροτήσει ένα άλλο κίνημα. Αυτά τα οποία γίνονται και είναι πολύ καλά και πρέπει να τα τονίζουμε και να τα υποστηρίζουμε και να τα διαδίδουμε, είναι κινήματα αμυντικά, τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν, γιατί σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, που πρόκειται για ανθρωπιστική κρίση πια, ας πούμε έτσι, πρέπει οι άνθρωποι να υποστηριχθούν, να υπάρξει μια αλληλεγγύη, να συνυπάρξουν, να δουν τι θα κάνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι στο ευρύτερο πλαίσιο, στο πολιτικό, εκεί πια χάνεται το παιχνίδι. Διότι δεν έχουν απελευθερωθεί από αυτή ακριβώς τη βασική αντίληψη. Ότι θα μας σώσει κάποιος, και αυτός ο κάποιος είναι κόμμα ή αρχηγός. Ζούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, και δεν είναι διαπίστωσή μου τώρα, όπως είπα, είναι και από πριν, μια κατάσταση η οποία οφείλεται σε κάποιες αιτίες. Και αυτές οι αιτίες ακριβώς είναι η παθητικότητα της νεολικής κοινωνίας, η οποία δεν μπορεί μέχρι στιγμής, μακάρι αυτά, δεν είναι δεδομένα. Όταν διαπιστώνουμε δηλαδή μια κατάσταση σήμερα, δεν σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και ούτε θέλω να συνεχιστεί, έτσι. Όταν όμως διαβάζουμε κάτι και λέμε σήμερα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση, δεν σημαίνει ότι θέλουμε αυτή την κρίση. Εγώ προσωπικά δεν θέλω αυτή την κρίση. Και όταν κάνω τη διαπίστωση ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να κάνει κάτι, ένα πολιτικό κίνημα, δεν σημαίνει ότι το θέλω αυτό, απλώς το διαβάζω. Και δεν σημαίνει ότι αγνοώ τα επιμέρους κινήματα πάλι τα οποία υπάρχουν. Αλλά εδώ αυτό που μιλάμε είναι η αλλαγή που απαιτείται, που δεν είναι τώρα αντιζητούμενο, το ξαναλέω. Είναι εδώ και δεκαετιών σε αυτή τη χώρα. Αλλά δεν μπόρεσε η κοινωνία ποτέ να το κάνει. Και γιατί θα το κάνει τώρα? Επειδή βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη φάση. Μα στο παρελθόν οι δύσκολες φάσεις ήταν πάρα πολλές. Και όμως πάλι η ελληνική κοινωνία δεν το έκανε. Ας δούμε λίγο την ιστορία, είναι διδακτική σε αυτό το θέμα. Ας πάμε στην μικρασιατική καταστροφή. Από τις μεγαλύτερες καταστροφές που υπήρξαν σε αυτή τη χώρα ήταν το 1922, όταν η ηθήνουσα τάξη, και βασιλική και βενιζελική την εποχή εκείνη, θεώρησε καλό ότι πρέπει να κάνει εκστρατεία να καταλάβει τις χαμένες πατρίδες. Είναι τα περίφημα θέματα του αλλητρωτισμού και της μεγάλης ιδέας. Από αυτή λοιπόν τη μικρασιατική εκστρατεία που ήθελαν να το παίξουν οι Έλληνες ηγεμόνες και κατακτητές, υπέστησαν τη μεγαλύτερη καταστροφή. Ίσως η δεύτερη μεγάλη καταστροφή είναι αυτή που, όχι, πάση περιπτώσει να μην πούμε δεύτερη με αριθμό, μια άλλη καταστροφή που υφιστάμεθα είναι αυτή σήμερα. Όταν λοιπόν το 1922 γίνεται η μικρασιατική καταστροφή και χρειάζεται ένα άλλο σύστημα, μια άλλη αντίληψη για να πάει μπροστά αυτή η χώρα, να αποδοθούν ευθύνες, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, φτάσαμε μόνο στο εξής γεγονός. Να δικαστούν οι έξι υπεύθυνοι, οι δίκη των έξι περίφημοι, να εκτελεστούν, και από εκεί και πέρα τα πράγματα μπήκανε στον παλιό, στην παλιά κήτη. Δηλαδή βενιζελική, βασιλική, τα κόμματα, τα λοιπά και τα λοιπά. Έφυγε για λίγο ο βασιλιάς, τον διώξανε, μετά ξανάρθε και πάλι τα ίδια πράγματα από την αρχή. Δηλαδή τότε δεν ήταν ανάγκη να γίνει κάτι. Δεν υπήρχαν κάποιοι που αντιδρούσαν, υπήρχαν. Τι έγινε? Απολύτως τίποτε. Ερχόμαστε σε μια άλλη καταστροφή. Η καταστροφή αυτή ήταν στον Εμφύλιο πόλεμο. Το 1944, μετά την απελευθέρωση, ενώ όλος ο κόσμος προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί από τις καταστροφές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που ήταν πάρα πολλές, το 1944 και μετά το 1946-49, οι Έλληνες
μεταξύ τους άρχισαν να σφάζονται. Φτάνουμε ένα εμφύλιο πόλεμο. Αυτή είναι μια φοβερή καταστροφή, διότι φέρνει τη βία και την τρομοκρατία μέσα στην ίδια την οικογένεια. Τα αδέρφια, ο πατέρας, σε αντίθετα στρατόπεδα, σφάζει ο ένας τον άλλον, μπαίνει αυτή η τρομοκρατία, μπαίνει η βαρβαρότητα, θα έλεγα, και μια κοινωνία ανίκανη να ξεφύγει αυτή τη βαρβαρότητα. Και όταν τελειώνει ο εμφύλιος πόλεμος, οι νικητές δείχνονται περισσότεροι βάρβαροι. Έχουν νικήσει. Οι άλλοι είναι εξορισμένοι, είναι φυλακισμένοι, είναι ετημένοι, είναι έξω, έχουν φύγει 60-70 χιλιάδες στις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού, φυλακές, εξορίες. Κι όμως αυτοί είναι περισσότερο βάρβαροι, διότι συμπεριφέρονται με ένα τέτοιο τρόπο που προσπαθούν να τους εξωθενώσουν τους ηττημένους με οποιοδήποτε τρόπο. Πάλι λοιπόν και σε αυτή τη δεύτερη καταστροφή, αυτή η χώρα, αυτή η κοινωνία δεν μπόρεσε να δείξει μια ανθρωπιά, να ξεπεράσει τη βαρβαρότητα, τη βία, την τρομοκρατία. Και για να τελειώσουμε με αυτά τα πράγματα, για να έρθουμε στο σήμερα, ας πάμε σε μια άλλη καταστροφή, στην καταστροφή 1965, πραξικόπημα από το βασιλιά, κατάργηση, καταράκωση της νόμιμης κυβέρνησης που ήταν τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πατέρας του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε νικήσει τις εκλογές με 53%. 53% ήταν πρωτοφανές για ένα κόμμα στην Ελλάδα. Κι όμως ο βασιλιάς ρίχνει την κυβέρνηση, ο Παπανδρέου δεν προσπαθεί να αντισταθεί, να φέρει συνταγματικό πρόβλημα, να κατεβάσει τον κόσμο κάτω και να κάνει δημοψήφισμα ουσιαστικό, πολιτικό, παρά ξαναμπαίνει στο παιχνίδι να κάνουμε καινούργιες εκλογές. Να κάνει εκλογές και τι να πάρει. Έχει πάρει 53%. Πόσο να πάρει, 60 και 70 και τι θα κάνει. Ήταν μια ανοησία υψής της ολικής. Και η αριστερά λοιπόν από την πλευρά της έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Υπήρξαν τότε άτομα, κόσμος που έλεγε δημοψήφισμα, τώρα μπαίνει το δημοψήφισμα, ή βασιλιάς ή κοινοβουλευτισμός. Κι όμως δεν έγινε αυτό το πράγμα. Με συνέπεια να έχουμε τις κυβερνήσεις των αποστατών, να έχουμε τη δικτατορία μετά, η οποία δικτατορία οδήγησε πρώτα στη σφαγή του Πολυτεχνείου και δεύτερον στη διχοτόμηση της Κύπρου. Τι έκανε η κοινωνία? Απολύτως τίποτα. Η κοινωνία δεν έκανε τίποτε. Δεν μπόρεσε λοιπόν σε αυτά που περιέγραψα έστω συνοπτικά, σε αυτές τις μεγάλες καταστροφές, να κάνει τίποτε. Γιατί θα κάνει σήμερα? Ξαφνικά τι, απέκτησε συνείδηση? Μακάρι, μακάρι να κάνει. Το θέμα όμως είναι ότι η ιστορία, η κοινωνική και η πολιτική αυτής της χώρας δείχνει ότι η κοινωνία αφήνεται στα κόμματα, αφήνεται στην ηθήνουσα τάξη, στις κυρίαρχες δυνάμεις και δεν απελευθερώνεται. Έχουμε σήμερα μια πραγματικά κρίσιμη κατάσταση, καταστροφής πάλι. Θα μπορέσει να απελευθερωθεί από τα κόμματα? Αυτό που θέλουμε, έτσι όλοι, εδώ πέρα τουλάχιστον, είναι να κάνει αυτό το βήμα. Να δούμε, θα το κάνει? Μακάρι να το κάνει. Εδώ είναι το ζητούμενο. Η ιστορία λοιπόν είναι αυτή της χώρας. Το παρόν το ζούμε και πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι δεν έχουμε ζήσει ακόμη τα χειρότερα. Τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Πέρα από τους εφησυχασμούς που θέλει ο καθένας να έχει, γιατί δεν θέλει να είναι πάντα σε μια αγωνία, σε μια αναστάτωση, και πέρα από αυτά που μας λένε οι κυβερνώντες ότι πάμε καλά και τα λοιπά, μακάρι να πάμε καλά, αλλά με ευχές δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα, η διαπίστωση δικιά μου είναι ότι τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμη. Είμαστε σε μια πτωχευμένη χώρα, σε μια χρεοκοπημένη χώρα, και δεν υπάρχει ελπίδα να βγούμε από αυτό το πράγμα. Κι όμως η κοινωνία και στις εκλογές πήγε και ψήφισε τα κόμματα και έχουμε το Σαμαρά επάνω και τους περιαθών, και στις επόμενες θα πάνε, μακάρι να πάνε να ψηφίσει τα κόμματα, αυτή είναι η ευχή δικιά μου και ο αγώνας που κάνω, αλλά θα πάει, όπως θα το δούμε, πολύ καλά, πυθύνια, δουλικά, ανελεύθερα, να ψηφίσει τους υποψήφιους σωτήρες. Έτσι δεν γίνονται τα πράγματα. Αυτή λοιπόν η νεολική κοινωνία είναι άξια της τύχης της, της μοίρας της, του
το ποιόν που έχει δηλαδή. Και για να τελειώσω αυτό το θέμα, ο Καστοριάδης το 1994 έχει πει το εξής, και θα το λέμε κάθε στιγμή σε αυτή την εκπομπή, νομίζω πρέπει να είναι ένα μότο της εκπομπής μας. Ο ελληνικός λαός, όπως και κάθε λαός, είναι υπεύθυνος για την ιστορία του. Συνεπώς είναι υπεύθυνος για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα, λέει ο Καστοριάδης, το 1994. Υπήρχαν προβλήματα το 1994, τα οποία τα έχουμε ξεχάσει. Υπεύθυνος, εξηγήσαν πάλι για να μην παραξηγηθούμε, δεν σημαίνει ότι βάζουμε στην ίδια μοίρα τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Βίτα, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Σιμίτη και τον Σαμαρά. Αυτοί έχουν ευθύνες, όπως εξηγήσαμε και την άλλη φορά, ποινικές, όχι μόνο πολιτικές. Ο ελληνικός λαός έχει ευθύνες γιατί τους βγάζει αυτούς και δεν απελευθερώνεται. Δεν έχει ποινικές ευθύνες. Αλλά είναι υπεύθυνος. Ο Καστοριάδης το έχει πει πολλές φορές αυτό, αλλά βρήκα τη φράση του αυτή το 1994. Νομίζω, μακάρι να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά και γι' αυτό ενδιαφερόμαστε, αλλά δυστυχώς η ιστορία μας δείχνει για το αντίθετο. Έχουμε ένα μήνυμα από μία φίλη, την Ελεονόρα, που λέει ότι εντάξει με τα δημοψηφίσματα, αλλά στις σκουριές δεν έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις, αλλά μία πανίσχυρη εταιρεία από τη μία και την πλειοψηφία των κατοίκων από την άλλη μεριά. Δεν υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κατοίκων. Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι θέλουν τα μεταλλεία. Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι θέλουν τα μεταλλεία διότι δουλεύουν εκεί. Αυτοί είναι άνθρωποι, είναι άτομα. Δεν είναι κτίνοι. Αυτά πρέπει να τα υπολογίσουμε. Διαφωνούμε εμείς, και εγώ διαφωνώ με αυτούς. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και είναι κάμπος εκεί πέρα, που θέλουν τα μεταλλεία διότι πιστεύουν σε ένα πράγμα. Δεν είναι μόνο η εταιρεία. Είναι και κάτοικοι οι οποίοι θέλουν τα μεταλλεία. Όπως στον παροτάδικο που λέγαμε, είναι κάτοικοι που θέλουν τον νηπιαγωγείο και οι άλλοι που δεν θέλουν τον νηπιαγωγείο. Εάν λοιπόν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, βεβαίως θα ήμασταν ο κόσμος με την εταιρεία. Αλλά και πάλι, κάνε το δημοψήφισμά σου και έχουμε απόφαση με ελεγκτικά όργανα πλήρως αμερόληπτα, διεθνούς φήμης ή υπεράνω πάση υποψίες, και βγάλαμε κύριε αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς οι κάτοικοι στις σκουριές και των περιχώρων έχουμε αποφασίσει αυτό το πράγμα. Κάναμε ένα δημοψήφισμα, ενημερωθήκαμε όλοι, κάναμε μια συνέλευση τόσων ωρών με πλήρη πρακτικά, ακούστηκαν αυτές οι απόψεις και αυτό αποφασίσαμε. Από εκεί και πέρα κάνουμε τον αγώνα μας. Έτσι, με αυτό θέλω να πω ότι απονομιμοποιείς περισσότερο την εταιρεία και την κυβέρνηση, και βεβαίως έδωσες και την ευκαιρία στους άλλους που έχουν διαφορετική αντίληψη να ακουστεί η διαφορετική τους άποψη. Πάρα πολύ ωραία. Θα είμαστε... Τελειώσαμε? Ναι, νομίζω τελειώσαμε. Πολύ ωραία. Θα είμαστε πάλι μαζί σε 15 μέρες τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Καλό απόγευμα στους ακροατές μας. Γεια σας. Thank you.